Αυτό είναι μια καθαρή πολιτική αντίστροφη βούληση της Ελλάδος και των κυβερνητικών δομών που υπάρχει στη χώρα μας. Ουσιαστικά όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, αλλά και οι κυβερνητικέ πολιτικέ, είναι αν το θέλετε δολοφονικέ και απέναντι από τον αγρότη Ελληνάνθρωπο. άνθρωπο. Ουσιαστικά η χώρα μα δεν είναι αυτάρκη ούτε στα προϊόντα, τα αγροτικά. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τασουμε το λαό μα και να εισάγουμε προϊόντα από οποιαδήποτε χώρα, τρίτη, άμα το θέλετε, αλλά και πέραν τη Ευρώπη. Αυτό είναι αδιανόητο. Όμω δεν είναι πολιτική τη Ευρώπη αυτή. Ουσιαστικά είναι μια ατζέντα που εκτελούν ακόμα και επιταγέ Έλληνε πολιτικοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό συμβαίνει. Μια άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι οι ευρωπαϊκές, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν πολύ μεγάλες απικιοκρατίες από παλαιά με αποτέλεσμα να μπορούν να εισάγουν προϊόντα αν το θέλετε από αυτές τις χώρες και να τα βαφτίζουν ευρωπαϊκά έτσι υπάρχει μια αν το θέλετε σκοτεινή ανταγωνιστικότητα έναντι των προϊόντων μας όμως το πρώτο που πρέπει να λυθεί είναι ότι η χώρα μας θα πρέπει να είναι αυτάρκηση στα προϊόντα και κανένας ευρωπαϊκός χάρτης δεν ρυθμίζει αν το θέλετε αυτή τη δυναμική στην Ελλάδα Ξεκινώντας λοιπόν από μια φτά, αυτάρκη σε Ελλάδα σε όλα αυτά τα προϊόντα μπορούμε να δούμε έπειτα την εξαγωγική δομή που βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε με όλα μας τα προϊόντα τυποποιημένα. Αμοιγές ελληνικά. Η θέση είναι πολύ συγκεκριμένη και όλος αυτός ο χάρτης θα αλλάξει σε, σε όλη την ελληνική επικράτεια.